Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Stella Love Cook. Σήμερα θα φτιάξουμε μια παλιά παραδοσιακή συνταγή της γιαγιάς. Κουλουράκια πασχαλινά. Εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα, με πάρα πολύ λίγα υλικά. Τέτοια κουλουράκια πραγματικά δεν έχετε ξαναδοκιμάσει, ποτέ ξανά. Θα φτιάξουμε μια πάρα πολύ παλιά παραδοσιακή συνταγή, πάρα πολύ εύκολη, με πάρα πολύ λίγα υλικά. Κουλουράκια για το Πάσχα. Μια συνταγή που πραγματικά αξίζει το κόπο να τη δοκιμάσετε. 750 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 260 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, 2 ολόκληρα αυγά, 400 γραμμάρια βούτυρο που μας αρέσει περισσότερο, ξύσμα από ένα λεμόνι, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 2 βανίλιες. Φυσικά μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με 2 κουταλάκια του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας. Σε ένα μίξερ θα προσθέσουμε τα 2 ολόκληρα αυγά και την άχνη ζάχαρη. Χτυπάμε για 3 με 4 λεπτά, όχι περισσότερο, μέχρι να αφρατεύσουν τα αυγά. Βλέπετε, μετά από 4 λεπτά το αυγό μου έχει ασπρίσει. Θα προσθέσω σιγά σιγά το βούτυρο που είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Χτυπήσω το βούτυρό μου για 2 λεπτά, μέχρι να αφρατέψει. Ως τελευταίο υλικό θα κρατήσω μόνο το αλεύρι. Προσθέτω το ξύσμα, το αλάτι και τη βανίλια. Με μία σπάτουλα κατεβάστε το υλικό, ώστε να ανακατευτεί πάρα πολύ καλά και συνεχίζουμε το χτύπημα. Τώρα είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε όλο το αλεύρι σιγά σιγά. Όταν ενσωματωθούν όλα τα υλικά είμαστε έτοιμοι. Όταν αρχίζω να χτυπάω και να προσθέτω το αλεύρι, το μείγμα μου θα αρχίζει να γίνεται αρκετά σκληρό. Οπότε το σύρμα δεν μπορεί να το χτυπήσει. Πρέπει οπωσδήποτε να το αλλάξω και να προσθέσω το φτερό. Όπως βλέπετε είμαστε έτοιμοι. Όπως μπορείτε να δείτε, έχει χτυπηθεί και έχει ενσωματωθεί πάρα πολύ καλά η ζύμη μας. Βλέπετε, έχουμε μια υπέροχη ζύμη. Θα την αφήσουμε μέσα στο κάδο του μίξερ μας μόνο για 5 με 10 λεπτά, ώστε να ξεκουραστεί και μετά θα πλάσουμε σε κουλουράκια. Θα πάρω το μεγάλο ταψί της κουζίνας και θα προσθέσω ένα χαρτί ψησίματος. Μετά από 5 λεπτά η ζύμη μου πραγματικά είναι τέλεια. Βλέπετε, δεν κολλάει ούτε στο τραπέζι μα ούτε και στα χέρια. Τα κουλουράκια μου όπως βλέπετε είναι ζυγισμένα. Και τώρα είμαι έτοιμη να τα πλάσω. Βλέπετε τι ωραία και εύπλαστη ζύμη που έχουμε. Μπορούμε να φτιάξουμε κοτσιδούλες. Ένα μεγάλο μυστικό.
Δεν θέλω να δουλεύετε πάρα πολύ τη ζύμη σας, γιατί θα βγει το βούτυρο με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να δουλέψετε σωστά τη ζύμη σας. Με ένα πινέλο σιλικόνης θα προσθέσουμε από πάνω το μείγμα με το αυγό μας. Θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς Κελσίου. Στις αντιστάσεις για 20 με 25 λεπτά περίπου, αναλόγως το πόσο δυνατός ή αδύναμος είναι ο φούρνος που έχουμε. Θα τοποθετήσουμε το ταψί μας στη μέση του φούρνου. Μετά από 25 λεπτά έχουν πάρει ένα ωραίο ροδοκόκκινο χρώμα. Θα ελέγξουμε εάν έχουν ψηθεί σωστά από κάτω. Βλέπετε, είναι τέλεια. Με μία σπάτουλα θα πάρω τα κουλουράκια μου και θα τα βάλω πάνω σε μία σχάρα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο τα κουλουράκια μου δεν θα μαλακώσουν και θα μείνουν τραγανά. Θα τα αφήσουμε να κρυώσουν πάρα πολύ καλά μέχρι να ψηθούν τα επόμενα κουλουράκια. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι εσωτερικά. Είναι αφράτα, τραγανά και πεντανόστιμα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή απόλαυση. Φίλοι μου, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Να περάσετε όμορφα με τους αγαπημένους σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και να εγγραφείτε στο κανάλι μου. Να κοινοποιήσετε το βίντεο. Φίλοι μου, μην ξεχάσετε να μου γράψετε τα σχόλιά σας για να έχουμε μια τέλεια επικοινωνία μεταξύ μας. Πολλά φιλιά! Μουα!